μαζί μας είναι ο Απόστολος Γλέτσος. Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι. Σε συνέντευξή σου παλιότερα είχες μιλήσει ωραία για τον Κασελάκη. Μα δεν το κρύβω. Παντού το λέω ότι τη δεύτερη Κυριακή τον στήριξα. Από εκεί και πέρα όμως, μετά τους 2-3 πρώτους μήνες, όταν ξετύλιξε πλέον το τι είναι, δεν είναι πολιτικό. Δεν κάνει για την πολιτική. Για πουθενά δεν κάνει. Red flag. Ξέρεις τι είναι να βρεθείς αρχηγός σε ένα αριστερό κόμμα το οποίο κυβέρνησε 4,5 χρόνια την πατρίδα, ποια πατρίδα, την Ελλάδα, με μια τέτοια ιστορία. 400 χρόνια ήμασταν υπόδουλοι και καταφέραμε να ελευθερωθούμε. Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος? Και βρίσκεσαι να είσαι ο δεύτερος στην ιστορία αυτού του κόμματος αρχηγός. Μου έρχεται να βάλω τα κλάματα, αρέσεις. Και δεν είναι υποκριτικό καθόλου. Ανατριχιάζω, κοιτάξτε με. Δεν πας να διαβάσω, αλλά δεν συγκινήθηκα. Και αυτό μόνο που σε ενδιαφέρει να δείξεις το σαλόνι σου και την πισίνα σου. Αυτό, μωρέ, σε ενδιαφέρει. Όταν ο Μητσοτάκης έχει πάρει 100 δις, 30 το ΕΣΠΑ. Μην κάνουμε τέτοια κουβέντα. Να μην κάνω τέτοια κουβέντα, να το πάρω πίσω. Λοιπόν, δεν το παίρνω πίσω. Αυτό είναι 30 δις και είσαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και σε ενδιαφέρει να δείξεις το σαλόνι σου και την πισίνα σου και όχι να κάνεις αντιπολίτευση. Τι σου δώσαμε, μωρέ, στα χέρια σου? Τι κάνετε, μωρέ? Τον ξέρασε. Τα ιερά και τα όσια της αριστεράς που αυτός ο ίδιος τους είπε κουκουλοφόρους. Που είναι οι δοσύλλογοι. Οι δοσύλλογοι, αυτοί που βάζανε την κουκούλα για να μην τους δούνε ποιοι είναι και δείχνανε ποιοι θα πάνε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Έλα μέσα κατά τότε! Τι είναι αυτό, ρε? Βρήκα κουκούλεν, βρήκα σακούλεν. Πώς το λέει, γιατί κάνεις εσύ για πρόεδρος? Γιατί δηλαδή πιστεύω ότι τις έχω αυτές τις ικανότητες. Γιατί αυτός είμαι εγώ, πανάθεμά μου. Πάω και θα δούμε τι θα ψηφίσει η βάση μας. Έχεις οραματιστεί αυτή τη στιγμή να βγαίνεις εσύ δηλαδή αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης της τάσης σου απέναντι στα πράγματα? Έχω οραματιστεί πώς θα είμαι και πρωθυπουργός, όχι μόνο αρχηγός της αξιωματικής. Ξέρω τι θα κάνω σαν πρωθυπουργός. Τόση ψυχεδέλεια. Αλλά αυτή είστε. Καταρχήν θα στρίψουμε αριστερά. Πραγματικά αριστερά. Ω, από μια τροφάρα, ένα Γιώργη! Θα έχουμε περισσότερο κράτος. Θα υπάρχει κρατική τράπεζα και θα υπάρχει και μια τράπεζα. Μια τράπεζα που θα ασχοληθεί μόνο με τους Έλληνες εφοπλιστές. Σε αυτή την τράπεζα θα υπηρετούν μόνο οικονομικοί από τη ΣΑΣ. Στρατιωτική οικονομική. Για να δίνουν λόγο στη στρατιωτική δικαιοσύνη και σε εισαγγελείς στρατιωτικούς. Σταματήστε το κάρβουνο! Όχι άλλο κάρβουνο!